FreeBuds Pro 3. Είναι τα καινούργια μου ακουστικά. Είμαι ο Greek Zero της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το κουτί το οποίο βλέπετε και όπως το βλέπετε, okay, είναι ακόμη μέσα στη ζελατίνη του. Τα συγκεκριμένα τα ακουστικά αγοράστηκαν σε αντικατάσταση των ακουστικών FreeBuds Pro σκέτα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα ακουστικά νούμερο 1, τα FreeBuds Pro. Είναι τα συγκεκριμένα εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι με τετράγωνο σκελετό και εδώ πέρα έχουν αυτές τις καμπύλες όπως βλέπετε ακριβώς. Θήκη USB, θήκη η οποία φορτίζει με USB-C, ενώ επίσης φορτίζει και ασύρματα. Και έρχονται σε λευκό χρώμα. Αυτά λοιπόν αντικαθίστανται από τα καινούργια τα ακουστικά, τα οποία θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα, και σας τα διαβάζω ακριβώς από πίσω, έρχονται με Dual Speaker και Premium Sound, Pure Voice 2, Intelligent Dynamic Active Noise Cancelling 3, Triple Adaptive EQ, Dual Device Connection και IP54 Rated Dust and Water Resistant. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε όλα και στα ελληνικά. Άρα λοιπόν πάμε να τα ανοίξουμε, είναι σε χρώμα πράσινο, βγαίνουν σε 3 χρώματα, λευκό, πράσινο, αυτό δηλαδή που θα δούμε εμείς εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, ενώ επίσης βγαίνουν και σε ένα τύπου ασημί silver. Τα συγκεκριμένα τα ακουστικά είναι high resolution, το υποστηρίζουν βασικά το high resolution, αλλά υποστηρίζουν διπλό high resolution, γιατί υποστηρίζουν, αν το δείτε και εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα λέγεται High Resolution Wireless Audio, είναι το συγκεκριμένο το εικονίδιο, ενώ αντίστοιχα το εικονίδιο από δίπλα είναι αυτό που μας λέει High Resolution Audio Wireless. Η βασική τους διαφορά είναι ότι το High Resolution Audio Wireless, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά βίντεο και unboxing, είναι το γνωστό LDAC, είναι μια τεχνολογία της Sony, την οποία έχει η ίδια η εταιρεία διαθέσει πλέον στο Android. Οπότε όλα τα κινητά τα οποία τρέχουν Android το υποστηρίζουν ούτως ή άλλως. Ενώ αντίστοιχα το High Resolution Wireless Audio είναι το γνωστό L2HC, αν θυμάμαι καλά, θα το δούμε και σε συνέχεια, το οποίο είναι η τεχνολογία wireless με High Resolution που έχει αναπτύξει η Huawei και είναι ενσωματωμένη σε όλα τα τηλέφωνα της εταιρείας από EMUI νομίζω 13 και πάνω, αλλά και αυτό θα το δούμε στην πορεία του βίντεο. Αυτά λοιπόν εγώ εδώ πέρα τα έχω ανοίξει, έχω βγάλει το πλαστικό το οποίο τα κάλυπτε και πάμε να τα ανοίξουμε. Από κάτω εδώ δεν έχει κάτι. Τα ακουστικά έρχονται έτσι, ακριβώς έτσι είχαν έρθει και τα άλλα τα ακουστικά τα οποία είχα πάρει. Η θήκη νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω από το χέρι είναι πιο μικρή και το λέγε και μέσα στα χαρακτηριστικά των ακουστικών στη σελίδα. Δείτε τα λοιπόν εδώ πέρα, το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτά εδώ είναι τα FreeBuds Pro τα απλά, τα πρώτα. Αυτά εδώ πέρα είναι τα FreeBuds Pro 3. Και αν σας τα βάλω το ένα μπροστά από το άλλο, αν το πιάσει καλά η κάμερα, δείτε τα και εδώ, όντως τα FreeBuds Pro τα πρώτα, αυτά που είναι εδώ από πίσω, είναι λίγο πιο μεγάλα σε σχέση με τα καινούργια. Η αίσθηση που έχουν στο χέρι σίγουρα επίσης δείχνει ότι τα παλιά είναι πιο μεγάλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία πριν περάσουμε στα ακουστικά καθεαυτά. Έχουμε, αν καταφέρω να το πιάσω ποτέ, έχουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα, από εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ πέρα μέσα λογικά πρέπει να έχει καλώδιο φόρτισης, χαρτάκια εγγύησης, okay, αδιάφορο, έχει τις σιλικόνες που είναι για τα αυτιά μας. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπω έρχεται σε extra small, σε small και σε large, άρα τα ακουστικά πρέπει να φοράνε λογικά το medium, ενώ επίσης έρχονται με καλώδιο φόρτισης. Δείτε το και αυτό εδώ πέρα, είναι USB-C σε USB-α. Αυτά εδώ πέρα μπορούν να φορτίσουν πέραν από ενσύρματα και ασύρματα. Η ασύρματη φόρτιση μπορεί να γίνει μέχρι 2 Watt. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και αυτά για να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν το εξής. Θύρα USB-C εδώ από κάτω και εδώ έχει τρεις τελίτσες. Για να σας πω την αλήθεια, αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Υποθέτω ωστόσο
ότι πιθανότατα να έχει να κάνει με τη δυνατότητα που παρέχεται μέσα από το κινητό να εντοπίσουμε τα ακουστικά. Άρα υποθέτω πως αυτό εδώ είναι ένα ηχείο, ούτως ώστε όταν επιλέγουμε στη συσκευή να αναπαράγεται ένας ήχος για να τα βρούμε, να ακούγεται και από εδώ, σε περίπτωση που έχουμε τα ακουστικά βγαλμένα από τη θήκη, για να μπορέσουμε να τα βρούμε. Ανοίγοντάς το, δείτε το από εδώ, τα ακουστικά από μέσα είναι έτσι. Είναι η πρώτη φορά που τα ανοίγω, θα το κλείσω λίγο να το δείτε και εδώ από πίσω. Εδώ έχει ένα κάτι που είναι σαν καθρέφτης και απλά γράφει Huawei. Από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά είναι που το βάζουμε και πάνω στον ασύρματο φορτιστή για να φορτίσει. Εδώ πέρα από μπροστά, από ό,τι βλέπουμε, έχει μια λιχνία. Αυτήν θεωρητικά πρέπει να ανάβει. Ναι, ανάβει. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτή τη στιγμή αναβοσβήνει άσπρο. Από μέσα δεν έχει κάποια λιχνία από ό,τι βλέπω, γιατί τα άλλα τα ακουστικά εδώ πέρα επάνω είχαν μια λιχνία, ενώ δεν είχαν εδώ πέρα μπροστά. Δεν έχει κάποιο άλλο λαμπάκι, όχι. Πάμε να τα βγάλουμε για να τα δούμε. Τα βλέπετε έτσι, για να βγουν τα συγκεκριμένα τα ακουστικά, το πιάνουμε, το βγάζουμε. Σας τα βγάζω εγώ και τα δύο. Εδώ πέρα το λαμπάκι, η λιχνία συγκεκριμένη πλέον έχει αλλάξει και πλέον έχει γίνει πράσινη. Από μέσα, αν το δούμε, αυτό είναι ακριβώς έτσι. Εδώ πέρα είναι οι υποδοχές για τα ακουστικά. Και τέρμα κάτω, εδώ μέσα, είναι και τα δύο τα βίσματα τα οποία ακουμπάνε για να φορτίσουν τα ακουστικά. Τα ακουστικά από την άλλη είναι έτσι. Δείτε τα λίγο εδώ. Τα ακουστικά λοιπόν είναι έτσι. Τα βλέπετε εδώ πώς είναι. Εδώ πέρα επάνω είναι αυτό το μαύρο, το οποίο είναι και από τις δύο τις πλευρές. Εδώ πέρα μέσα υπάρχει ένας αισθητήρας υπερήθρων, ο οποίος χρησιμεύει για να καταλαβαίνει πότε φοράμε τα ακουστικά και πότε τα βγάζουμε, ούτως ώστε να καταλαβαίνει τη σύνδεση με το κινητό ή αν αναπαράγεται μουσική και την ακόμη από τα ακουστικά, όταν τα βγάζουμε να σταματάει. Με το που τα φοράμε και τα βάζουμε στα αυτιά μας, κάνουν έναν θόρυβο, ούτως ώστε αυτό να μας δείξει ότι τα ακουστικά έχουν διαβάσει, σε εισαγωγικά διαβάσει, και έχουν καταλάβει ότι έχουν συνδεθεί, ότι έχουν φορεθεί στα αυτιά μας. Επίσης, τα ακουστικά εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά, όπως επίσης και σε αυτήν εδώ πέρα την πλευρά, είναι λίγο διαφορετικά. Και είναι λίγο διαφορετικά γιατί η συγκεκριμένη πλευρά είναι αφής. Οπότε εδώ μπορούμε να πατήσουμε για να σταματήσουμε την αναπαραγωγή της μουσικής ή για να ξεκινήσουμε την αναπαραγωγή της μουσικής, μπορούμε να πατήσουμε για να απαντήσουμε σε μία κλίση ή να απορρίψουμε μία κλίση, ή αντίστοιχα, όταν τα φοράμε, υποθέτω ότι έχουν την ίδια λογική που έχουν και τα FreeBuds Pro που έχω ήδη, ούτως ώστε όταν τα φοράμε, αν κάνουμε εδώ προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αναλόγως, να αυξομειώνεται και η ένταση του ήχου, είτε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, είτε κατά την αναπαραγωγή της μουσικής. Τα συγκεκριμένα τα ακουστικά επίσης είναι συμβατά με Android, όπως επίσης είναι συμβατά και με iOS. Αυτά εδώ, όταν τα ανοίγουμε την πρώτη φορά, και θα το δούμε ευθύς αμέσως, όταν τα ανοίγουμε την πρώτη φορά, θα πρέπει το κινητό να τα αναγνωρίσει και να μας βγάλει μία ειδοποίηση. Κυρίως θα πρέπει να το κάνει αυτό ένα κινητό Huawei, τα υπόλοιπα δεν ξέρω να το κάνουν, για να σας πω την αλήθεια. Θα πρέπει ωστόσο με το που τα ανοίξουμε να τα αναγνωρίσει και να βγάλει μια ειδοποίηση στην οθόνη, στην οποία θα μας λέει ότι υπάρχουν διαθέσιμα αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά και να τα συνδέσουμε. Αν το δείτε, εδώ πέρα έχει εμφανίσει ένα εικονίδιο που λέει Huawei FreeBuds Pro 3, αγγίξτε εδώ για να κάνετε λήψη κινούμενων εικόνων. Ουσιαστικά αυτό το μόνο που θα μας κάνει είναι ότι θα μας δείξει αυτό εδώ πέρα το οποίο το πήρε μόνο του. Και εδώ πέρα έχει την επιλογή σύνδεσης και άρνησης σύνδεσης. Οπότε λοιπόν, αυτά εδώ πέρα, εγώ θα πατήσω κατευθείαν να συνδεθούν, κάνει τη σύνδεση, ρυθμίζονται και είναι έτοιμο. Δείτε το εδώ. Επίσης μας δείχνει στην πρώτη φορά που τα συνδέουμε και κάποια στοιχεία ελέγχου πολυμέσων και κλήσεις. Είναι αυτά ακριβώς που σας ανέφερα και εγώ προηγουμένως. Μπορούμε να κάνουμε μία εκμάθηση. Αν κάνουμε εκμάθηση, λοιπόν, θα το κάνω. Θα τα κάνουμε μαζί τώρα. Έχω φορέσει λοιπόν τα ακουστικά και εδώ πέρα επάνω στην οθόνη πατάω επόμενο. Εκκίνηση. Παύση μουσικής. Αυτή τη στιγμή εγώ στα ακουστικά μου ακούω ένα τραγούδι να παίζει. Και εδώ πέρα μου λέει, αν θέλω να κάνω παύση της μουσικής, να πατήσω αυτό εδώ πέρα το σημείο που σας είπα και εγώ. Το πατάω. Ακούγεται, όταν το πατάς, ακούγεται σαν κάτι να έχει
πατηθεί. Το καταλαβαίνεις δηλαδή. Και εδώ πέρα μου λέει συνέχιση μουσικής, το λέει εδώ πέρα, συνέχιση μουσικής, τσιμπήστε ξανά την ίδια θέση. Άρα λοιπόν το πατάω, ακούγεται πάλι ένα μικρό κλικ, μου λέει ωραία, είμαστε εντάξει. Άρα το μάθαμε. Επόμενο τραγούδι. Τσιμπήστε το στέλεχος δύο φορές. Το στέλεχος είναι αυτό εδώ πέρα το σημείο. Μία, δύο. Ωραία. Παίζει. Άρα λοιπόν με πάει στο επόμενο τραγούδι. Και τώρα μου λέει προηγούμενο τραγούδι. Το λέει εδώ και αναφέρει. Τσιμπήστε το στέλεχος τρεις φορές. Άρα λοιπόν για να πάω στο προηγούμενο τραγούδι πατάω είτε από εδώ είτε από εδώ. Το κάνουμε από εδώ τώρα. Ένα, δύο, τρία. Και τώρα μου λέει προσαρμογή της έντασης ήχου. Σύρεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο στέλεχος οποιοδήποτε ακουστικού. Τσιμπήστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ελέγχου θορύβου. Να σας δείξω λίγο το εξής. Αν φαίνεται, εδώ αυτή τη στιγμή η οθόνη είναι έτσι. Αν εγώ επιχειρήσω να αυξομοιώσω την ένταση του ήχου, σε αυτή την πλευρά της συσκευής θα εμφανίσει την ροδέλα ή όπως αλλιώς λέγεται, η οποία θα ανεβοκατεβαίνει και θα υποδεικνύει ότι η ένταση του ήχου αυξάνεται ή μειώνεται. Δείτε. Εγώ τώρα το αυξάνω. Ωστόσο, μπορώ να επιλέξω και να το μειώσω. Και αντίστοιχα πρέπει να δείχνει και εδώ την ίδια εικόνα. Και τώρα μου λέει έλεγχος θορύβου, τσιμπήστε παρατεταμένα για εναλλαγή, για κάτσε να δούμε τι μου λέει, μεταξύ λειτουργιών ελέγχου θορύβου. Οπότε λοιπόν, βάζουμε αντίστοιχα το χέρι μας εδώ ή εδώ, αναλόγως του τι μας βολεύει, και το πατάμε παρατεταμένα. Τώρα που το πάτησα μου λέει awareness. Το awareness σημαίνει ότι ναι, μεν ακούω την μουσική ή το συνομιλητή μου, ο οποίος ή με τον οποίο μιλάω ή η μουσική η οποία αναπαράγεται στα ακουστικά μου. Ωστόσο παράλληλα ακούω και το περιβάλλοντα χώρο. Εδώ πέρα επίσης μου λέει αλλαγή λειτουργίας, τσιμπήστε παρατεταμένα ξανά. Το λέει λοιπόν εδώ πέρα. Αν έρθω εγώ εδώ και πατήσω αυτό συνεχόμενα, μου λέει off. Το off σημαίνει ότι δεν έχω ενεργή κάποια λειτουργία, άρα λοιπόν είναι παθητική ακύρωση θορύβου. Δηλαδή είναι καθαρά και μόνο με την ένταση του θορύβου περιφερειακά που κόβουν τα μαξιλαράκια. Τίποτα άλλο. Ενώ αντίστοιχα, αν έρθω και το ξαναπατήσω, μου λέει noise cancelling. Αυτό σημαίνει ότι ακούω τη μουσική, αλλά έχει ήδη ενεργοποιηθεί και η ενεργή ακύρωση θορύβου, άρα λοιπόν μειώνει επιπλέον τον ήχο τον οποίο προσλαμβάνουν τα ακουστικά. Άρα δηλαδή τον ήχο τον οποίο ακούω εγώ από το περιβάλλον και ακούω περισσότερο τη μουσική ή το συνομιλητή μου. Εδώ πέρα επίσης μου λέει συγχαρητήρια, ολοκληρώσατε την εκμάθηση. Και τι άλλο μου λέει, μπορείτε να επισκεφτείτε ξανά την εκμάθηση ανά πάσα στιγμή στις χειρονομίες. Έχει ήδη εντοπίσει και μία ενημέρωση όσον αφορά τα ακουστικά. Για να δούμε λίγο η ενημέρωση τι μας δίνει. Ενημέρωση στο Harmony OS 4.0.0.172. Έχει ένα μέγεθος 3,22 MB, ενώ οι λεπτομέρειες της ενημέρωσης της συγκεκριμένης είναι ότι βελτιώνεται η σταθερότητα της σύνδεσης μέσω Bluetooth και μας ενημερώνει ότι πριν από την ενημέρωση χρειάζεται η μπαταρία να είναι τουλάχιστον στο 20%. Εγώ προχωράω για την ενημέρωση και για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο με ενημερώνει ότι χρειάζεται να βάλω τα ακουστικά μέσα στη θήκη. Όσον αφορά λοιπόν και καθώς γίνεται τώρα και η ενημέρωση, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, θα βλέπω τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και από την οθόνη του κινητού μου για να μην κάνω κάποιο λάθος. Έχουμε και λέμε λοιπόν όσον αφορά τις διαστάσεις, θα με δείτε λίγο να είμαι προσεκτικός μέχρι να τελειώσει και η ενημέρωση. Η θήκη είναι 46,9 χιλιοστά σε ύψος, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, 65,9 χιλιοστά σε πλάτος και 24,5 χιλιοστά σε βάθος. Εδώ επίσης από το πλάι έχει ένα κουμπί, το συγκεκριμένο το κουμπί έχει ακριβώς την ίδια λειτουργικότητα που έχει και στα ακουστικά τα παλιά μου, έχει και εδώ πέρα επίσης ένα κουμπί. Όταν θέλουμε αυτά τα ακουστικά να τα βάλουμε να μπουν σε μια διαδικασία εκπομπής του Bluetooth για να τα συνδέσουμε σε μια καινούρια συσκευή, πατάμε απλά αυτό εδώ πέρα συνεχόμενα, αρχίζει να αναβοσβήνει το λαμπάκι από εδώ πέρα μπροστά, που σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία αναζήτησης και μπορεί να τα εντοπίσει η νέα συσκευή στην οποία θέλουμε να τα συνδέσουμε. Αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά, όπως είπαμε, έχουν multi-point σύνδεση, άρα μπορούν να συνδεθούν με δύο συσκευές, είτε κινητό και κινητό, είτε κινητό και tablet, είτε κινητό και υπολογιστής, είτε οτιδήποτε. Μπορούν να συνδέονται ταυτόχρονα με δύο συσκευές. Έχουν διαστάσεις οι οποίες είναι οι εξής: 29,1 χιλιοστά σε ύψος, 21,8 χιλιοστά σε πλάτος,
δείτε το από εδώ πέρα όσο γίνεται, γιατί δεν πρέπει να τα βγάλω λόγω της ενημέρωσης, και 23,7 χιλιοστά σε βάθος. Έρχονται με μπαταρία η οποία για έκαστο ακουστικό είναι στα 55 mAh, ενώ όσον αφορά την θήκη, η μπαταρία είναι στα 510 mAh. Με απενεργοποιημένη την ακύρωση του ρύβου, τα ακουστικά μπορούν να μας βγάλουν μέχρι 6,5 ώρες αναπαραγωγής μουσικής, ενώ όσον αφορά το συνολικό χρόνο στον οποίο μπορούν να αναπαράξουν περιεχόμενο, είναι μέχρι 31 ώρες. Το μέχρι 31 ώρες σημαίνει ότι τα ακουστικά, όταν τελειώσει η μπαταρία τους, τα τοποθετούμε στη θήκη, φορτίζονται και συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε. Άρα συνολικά με όλες τις μπαταρίες είναι μέχρι 31 ώρες. Εάν από την άλλη έχουμε ενεργοποιημένη την ενεργία κύρωσης του ρύβου, τα ακουστικά μπορούν να μας βγάλουν αναπαραγωγή μουσικής, η ενημέρωση από ό,τι βλέπω τελείωσε, τα ακουστικά μπορούν να μας δώσουν αναπαραγωγή μουσικής μέχρι 4,5 ώρες, ενώ αν τα ξαναφορτίσουμε από τη θήκη, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μας δίνουν ένα συνολικό χρόνο αναπαραγωγής μέχρι 22 ώρες. Όταν τα τοποθετούμε στη θήκη για να τα φορτίσουμε χρειάζονται περίπου 40 λεπτά, η θήκη για να φορτίσει χωρίς να έχουμε τοποθετημένα μέσα τα ακουστικά χρειάζεται περίπου μία ώρα όταν τη συνδέουμε με καλώδιο USB-C, ενώ όταν φορτίζουμε τη θήκη ασύρματα, δηλαδή όταν τη φορτίζουμε στα 2 W χωρίς να έχουμε τοποθετημένα εδώ πέρα μέσα τα ακουστικά, η θήκη για να φορτίσει χρειάζεται περίπου 150 λεπτά. Έρχεται με κάποιους αισθητήρες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και είναι επιτεχενσιόμετρο, αισθητήρες υπερήθρων, είναι αυτός που σας έδειξα προηγουμένως για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα ακουστικά πότε μπαίνουν και πότε βγαίνουν. Έρχεται επίσης με έναν αισθητήρα hall, δεν ξέρω τι κάνει αυτός, αισθητήρα πίεσης, προφανώς κάτι έχει να κάνει με την αναπαραγωγή της μουσικής για να καταλαβαίνει το τι συμβαίνει ακριβώς και μέσα από το αυτή. Έρχεται με αισθητήρα φύς, είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να κάνουμε παύση ή να ξεκινάμε την αναπαραγωγή της μουσικής ή να αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου, ενώ επίσης έρχεται και με αισθητήρα για το κόκαλο και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά τι σημαίνει αυτό. Έρχονται με έναν τύπο αδιαβροχοποίησης που είναι το IP54. Το IP54, και σας το διαβάζω από εδώ πέρα, σημαίνει ότι είναι ανθεκτικό στο πετσίλισμα, τη σκόνη και το νερό σε κανονικές συνθήκες. Κανονικές συνθήκες σημαίνει ότι αν μας πιάσει μία βροχή όχι καταρακτώδης, τύπου μία ψυχάλα, δεν θα πάθουν κάτι, ή εάν τα φορέσουμε στο γυμναστήριο και υδρώσουμε, επίσης δεν θα πάθουν κάτι. Έρχονται με 3 μικρόφωνα και ένα μικρόφωνο οστικής αγωγημότητας. Όσον αφορά τα μικρόφωνα, και το βλέπω εδώ πέρα από τη φωτογραφία, έχουμε ένα το οποίο είναι εδώ πέρα μέσα, δεν φαίνεται. Έχουμε ένα δεύτερο το οποίο είναι εδώ πέρα σε αυτό το μαύρο το οποίο βλέπετε. Και έχουμε επίσης και ένα μικρόφωνο το οποίο είναι σε αυτές εδώ πέρα τις τελίτσες, τις οποίες πιθανότατα, αν το πιάνει η κάμερα, να φαίνονται. Είναι εδώ. Ενώ επίσης κάπου δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς είναι τοποθετημένο και, όπως το βλέπω εδώ πέρα, το μικρόφωνο λήψης φωνής αγωγημότητας των οστών. Είναι το γνωστό, δεν το ήξερα, VPU. Για να μην σας το παίξω και έξυπνος. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει η Huawei, να μπορούμε να έχουμε 2,5 φορές καλύτερη απόδοση ήχου, 2,5 φορές ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, καλύτερη λήψη φωνής συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, όχι με τα δικά μου τα οποία είναι το 2 μοντέλα πίσω. Έρχεται με αλγόριθμο ακύρωσης του ρύβου, ο οποίος υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι το Intelligent Active Noise Cancelling 3, ενώ επίσης κάθε ακουστικό ζυγίζει περίπου 5,8 γραμμάρια και η θήκη ζυγίζει περίπου 45,5 γραμμάρια. Όσον αφορά τον οδηγό, ο οποίος αναπαράγει τον ήχο τον οποίο ακούμε από αυτά τα ακουστικά, ο συγκεκριμένος είναι σε μέγεθος στα 11 χιλιοστά, ενώ το εύρος απόκρισης της συχνότητας, και τα βλέπω αυτά εδώ πέρα από μέσα, είναι στα 14 Hz μέχρι 48 kHz. Αυτό είναι για να μπορούμε να έχουμε και το high resolution audio το οποίο αναφέραμε. Στις κωδικοποιήσεις ήχου τις οποίες υποστηρίζει είναι SBC, AAC, το LDAC το οποίο αναφέραμε, το L2HC την έκδοση 2, αυτό είναι το high resolution audio το οποίο έχει δημιουργήσει η Huawei, ενώ επίσης εδώ πέρα αναφέρει ότι το LHDC και το APTX δεν υποστηρίζονται. Επισημαίνει βέβαια εδώ πέρα ότι το L2HC απαιτεί τηλέφωνο Huawei με EMUI 13 και πάνω. Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρω ότι τα συγκεκριμένα ακουστικά υποστηρίζουν την κοινή χρήση του ήχου. Αυτό είναι μια λειτουργικότητα την οποία έχει ενεργοποιήσει η Huawei στα δικά της τα κινητά και κατά βάση αυτό που κάνει είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα, όταν έχουμε ακόμη ένα ζευγάρι ακουστικών από τη Huawei, χωρίς εδώ πέρα να μπορώ βέβαια να σας πω ότι έχει να κάνει με τα μοντέλα από μία χρονιά και μετά ή αν έχει να κάνει με συγκεκριμένα μοντέλα. Ωστόσο,
το συγκεκριμένο το υποστηρίζει και είναι μια λειτουργικότητα όπου μας δίνει τη δυνατότητα όταν ακούμε κάτι εδώ, τύπου βλέπουμε μια ταινία, να μπορούμε το ίδιο να ακούμε και σε ακόμη ένα ζευγάρι της Huawei. Αυτά λοιπόν από μένα. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Είναι τα Huawei FreeBuds Pro 3 από την Huawei λοιπόν. Είναι τα τελευταία ακουστικά και τα καινούργια μου ακουστικά τα οποία έχω πάρει. Εσείς, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, αν υπάρχει κάποια πληροφορία την οποία θέλετε να δούμε, μπορείτε να μου τη ρωτήσετε και να μου τη γράψετε στα σχόλια. Φυσικά, share, like είναι καλοδεχούμενα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!